Καταρχήν, κύριε Παπακλημίζου και κυρία Βίδου, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Από τη στιγμή που πήγατε σε καινούργια ώρα. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα, και να σας ευχαριστήσω βεβαίως και για την πρόσκληση τη σημερινή. Τώρα, με βάση γύρω από αυτό το ζήτημα το οποίο συζητάμε, με βάση την τακτική της πλειοψηφίας της κυβερνητικής εννοώ, αλλά και την ανοχή τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ, φοβόμαστε ότι επιχειρείται να στηθεί ένα σκηνικό συσκότησης και συγκάλυψης της υπόθεσης αυτής. Όχι μόνο γιατί εν τέλει δεν συζητείται η ουσία αυτής της υπόθεσης, που είναι ένα απίστευτο και απέραντο πλέγμα οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακρατικών συμφωνιών, νόμων και τροπολογιών των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά και γιατί με βάση τα όσα είδαμε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, επιχειρείται να τηρηθεί αυτό που λένε η έννοια του απορρίτου. Βεβαίως αυτό έχει γίνει φύλο και φτερό. Βλέπουμε τι γίνεται, επιλεκτικές διαρροές και ούτω καθεξής. Βέβαια, η Εξεταστική Επιτροπή είναι ένα διαφορετικό όργανο. Η ίδια θα αποφασίσει εν τέλει πώς θα χειριστεί το ζήτημα, ενώ επί της διαδικασίας εμείς θα ζητήσουμε από την Εξεταστική Επιτροπή με τη συμμετοχή μας, ψηφίσαμε τη σύστασή της. Θα ζητήσουμε λοιπόν την πλήρη δημοσιοποίηση των συνεδριάσεών της και των συνεδριάσεών της αλλά και της πορείας των ερευνών, εξαιρουμένων βεβαίως των ζητημάτων που άπτονται της άμυνας της χώρας. Συγγνώμη, άρα το ΚΚΕ θα ζητήσει να τηρούνται πρακτικά και να δημοσιεύονται. Βεβαίως. Να γίνονται δημόσια. Βεβαίως. Πιστεύουμε ότι η δημοσιοποίηση προασπίζει τελικά την αλήθεια και θαρώ ότι είναι και το μότο της Ένωσης Συντακτών Ενεργειών, ναι, Εφημερίδων, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Γιατί τελικά, κύριε Παπαχλημίτσο, είναι ένα ζήτημα που αφορά τα ίδια τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού. Δεν είναι ένα προσωπικό πρόβλημα του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι και τέτοιο φυσικά, και του δημοσιογράφου του κυρίου Κουκάκη. Είναι πρόβλημα και για ένα ολόκληρο κόμμα, γιατί παρακολουθούνταν το ΚΚΕ επί σειρά ετών και επί των δύο κυβερνήσεων, μάλιστα και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό έχετε στοιχεία για αυτό που λέτε. Και βλέπουμε. Ορίστε. Έχετε λέει στοιχεία για αυτό που λέτε ότι παρακολουθεί το επί χρόνια το ΚΚΕ. Φυσικά. Έχουν γίνει επίσημες καταγγελίες και στην ΑΔΑΕ και στον εισαγγελέα. Και τι απαντήσεις πήρατε πάνω σε αυτά? Εισαγγελική έρευνα. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει το μέγα θέμα των λεγόμενων ετήσιων επισυνδέσεων, 100.000 επισυνδέσεις, οι οποίες, κύριε Παπαχλημίζου, μπορεί να αφορούν παραπάνω από ένα κινητά τηλέφωνα. Και αν υπολογίσουμε ότι το καθένα από αυτά τα τηλέφωνα έχει 100 τουλάχιστον επαφές, και λίγες λέω, τότε καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα παρακολουθούνται εν δυνάμει εκατομμύρια συμπολίτες μας. Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι στον τούπο. Γι' αυτό θα ζητήσουμε λοιπόν την πλήρη δημοσιοποίηση των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής, όπως σας είπα, με την εξαίρεση των ζητημάτων της άμυνας και το πώς προχωράνε οι έρευνες. Θα ζητήσουμε να έρθουν όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία θα βοηθήσουν την εξακρίβωση, εν πάση περιπτώσει, στο να φωτιστούν όλες οι σκοτεινές πλευρές. Δεν ξεχνάμε ότι πρόκειται για πρακτικές μυστικών υπηρεσιών και ελληνικών αλλά και ξένων. Δεν ξεχνάμε ότι πρόκειται και για συγκρούσεις, μεγάλες συγκρούσεις συμφερόντων, επιχειρηματικών συμφερόντων και πολιτικών συμφερόντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα δώσουμε αυτή τη μάχη και μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.